Υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα του υποβρυχίου, του μικρού υποβρυχίου που κατέβηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού, όπου εκεί υπάρχει ένα μαρτύριο πραγματικά. Είναι μια τραγωδία όλο αυτό. Ασύντα. Είναι μια ασύλληπτη τραγωδία. είναι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι, κατέβηκε την Κυριακή. Μιλάμε για τα 2.500 πόδια περίπου, ότι έχει κατέβει. Δεν ξέρω τώρα, τα πόδια το σε μέτρα, τα έχω μπερδέψει εκεί πέρα. Αλλά... Εκεί ε, ε, είναι το ναυάγιο του Τιτανικού. Ε, Από την Κυριακή το βράδυ είναι πέντε άτομα μέσα. Είναι τέσσερι πολύ ισχυροί άνθρωποι του πλανήτη πολύ πλούσιοι, ένα είναι δισεκατομμυριούχο μεταξύ, μαζί και ο γιο του μάλιστα, ναι. κατέβηκαν για να ξαναγηθούν στο ναυάγιο του Τιτανικού. Όπω ξέρετε, έχει χαθεί η επαφή μαζί του. Υπάρχει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στο Twitter από την ομάδα διάσωση που κινείται στο χώρο εκεί ότι ενδεχομένω υπάρχουν, ακούγονται ε, ίχνη ζωή. Ε, ακούγονται ίχνη ζωή. Ακούγονται <ΣΣ1> ότι υπάρχουν ενδεχομένω κάποιε μικρέ ενδείξει. Από... Αυτό είναι μία ανάρτηση που έχει γίνει στο Twitter όπου περιγράφουν αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί να υπάρχει έστω μία μικρή ελπίδα, ότι κάτι ακούστηκε προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα. Ε, Μακάρι να είναι. Δεν είχα και διάβασα. Δεν είναι και πολύ ελπιδοφόρα για τους άνθρωπους. Εάν Άρα. ζουνε. Ναι, καλά, δεν είναι, δεν είπε καλά. Εάν ζούνε. Τώρα, αυτό ότι πιάσε, κάτι πιάσανε, α πούμε, καλό είναι. Καλό είναι ότι ακούστε. Λοιπόν, αλλά εάν ζούνε, δεν ξέρω αν είναι και καλό, γιατί ζούνε σε μια αφόρτη αγωνία εκεί μέσα. Ναι. Το απόλυτο σκοτάδι. Έχουν ακόμα γύρω στις 40 ώρε οξυγόνο. Ώρες είναι οξυγόνο. η μέτρηση που έχει γίνει. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ή ζουν ένα μαρτύριο σταγόνα-σταγόνα να φεύγει η ζωή του ε, με πλήρη επίγνωση. Ή έχουν χαθεί. Μακάρι να είναι οι άνθρωποι καλά και να προλαβαίνουν. Τα, πάει και ένα βαθισκάφο, ένα γαλλικό, σήμερα το βράδυ, λέει. Δε φτάνει ε, υπάρχει, ναι, ναι, δεν φτάνει και κάτω. Είναι όμω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ό,τι πιο σύγχρονο. Πρώτον, δεύτερον, λέει. Δεν μπορούν να το βρούνε εύκολα, διότι αυτή η μόνη δυνατότητα που έχουν. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι κάτι ακούγεται, άρα μπορεί να έχουν και κάποιε άλλε ενδείξει. Αλλά αυτά που άκουγα χθε από ανθρώπου που ξέρανε τέτοια πράγματα, θα μα τα πει το κταρίδεσαι λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ε, εδώ βλέπουμε και του Μάλλον λέει, Εδώ, μάλλον, ε, ε, ε. θα ψάξουν σαν ε, 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 να ανοιχνεύουν το μέταλλο, να βρουν τα μεταλλικά τους στοιχεία. Τι το, μεταλλικό τα να βρεις, όταν έχεις αφού το τευναβάγιο κάτω. Είναι κάτω, λέει το ρε, ναυάγιο λέει. κάτω, το οποίο είναι γεμάτο ε, 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 σίδερα είναι, και τα λοιπόν, Άρα το βρούνε λέει οπτικά. Και αν λοιπόν... το βρούνε... Οπτικά στο... είναι μαύρο σκοτάδι, είναι yeah. ένα τεράστιο βάθο. Δίτη δεν μπορεί να κατέβει εκεί. Όχι, okay, right, δεν right, κατεβαίνει right. δίτη εκεί. Άρα ουσιαστικά oh, no. πηγαίνει είναι μία μάχη στα τυφλά. Υπάρχει δε και κάτι άλλο, ακούγα, διάβαζα χθε. Ότι αυτό μπορεί να υπήρξε ένα πρόβλημα και να δίθηκε και στον αφρό, να βγει στην επιφάνεια. Και να είναι, μπορεί να είναι εκατοντάδε χιλιόμετρα μακριά. Εντάξει, αυτό μην πάει να το βρήκα ένα αεροπλάνο, ρε μην πάει να το δουν. Δεν ξέρω, μπορεί ναι. να εκπέμψει ε, ηχητικά ή να εκπέμψει φωτεινότητε ή οτιδήποτε άλλο όχι, για να δεν το ανοίξει. Να το ανοίξουν, λέει από μέσα. Όχι, γιατί είναι με πουλόνια βιδωμένο αυτό. Ναι, ναι, δεν μπορεί. Είναι αεροστελίω ναι, 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 ναι. κλεισμένο. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί. Πρέπει ναι. να πάει άνθρωπο απ' έξω για να, να το ανοίξει, ανοίξει αυτό. Ναι. Λοιπόν... Εάν δεν έχει πάθει υποστήλε κάτι και έχει πάθει ρήξη στο σκάφο, είναι τελειωμένοι. Το νερό μπαίνει και εκείνα τα βάθη μπαίνουν. Να. Λοιπόν, Τεράστια πίεση ε, μιλάμε του νερού. Μιλάμε, εκεί. λέει ότι το νερό. Ε, σε περίπτωση που υπάρξει χτύπημα, ρίξει, ξέρω εγώ κάτι κτλ. Μπαίνει, λέει, με την, με την ταχύτητα ακτίνα λέιζερ. Με τα, 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 ναι, τα κόβει ναι, όλα. Έξω, τα κόβει όλα, τα κάνει κομμάτια. Να δούμε. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ, οι οποίοι μιλάμε για δισεκατομμυριούχου, αυτό εδώ είναι <σίλει> δισεκατομμύριο. <σίλει> από το Πακιστάν, δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία μαζί με το 19χρονο γιο του. <σίλει> είναι ο ιδιοκτήτη εταιρεία που κατεβαίνει, που έχει τα, τα υποβρύχια αυτά τα... για να κατέβουν κάτω. Πλήρωσαν οι τέσσερι, πλήρωσαν 250.000 δολάρια ο καθένα. Για να κατέβουν, για να συμμετάσχουν. Ναι. Σκέψουν να γυρίσουν τα λεφτά για να πάνε Να πάνε να δουν τώρα το, το, Εντάξει, τι να Λοιπόν, θα το δούμε συνέχεια. Όλο ο πλανήτη το παρακολουθεί το συγκεκριμένο <laughs> θέμα, όπω καταλαβαίνετε. Ε, γιατί είναι πραγματικά μια αγωνιώδη στιγμή για ανθρώπου, οι οποίοι τώρα, πέντε άνθρωποι να ξέρουν, α, αν ζουν, να έχουν επίγνωση ότι τελειώνει το οξυγόνο τους και πηγαίνουν στο θάνατο. Είναι δραμα... ε, όχι, τραγικό πραγματικά.